Το κορίτσι που θα έρθει τώρα έκανε την αντίθετη διαδρομή. Συνήθως τα ωραία κορίτσια στην Ελλάδα σκόνονται και φεύγουν. Και μας λείπουν. Αυτή είναι ένα ωραίο κορίτσι από ένα άλλο μέρος. Πάρα πολύ πλούσιο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαρούμενο. Λέμε τώρα χαρούμενο. Ναι, και ήρθε στην Ελλάδα να μείνει. Ήρθε τυχαία στην αρχή, μετά τη άρεσε, γλυκάθηκε και κάθισε εδώ. Την έχουμε στη τηλεόραση, την έχουμε σε σόου, την έχουμε σε εκπομπή, την έχουμε δει παντού. Την Φράου. 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 Λάουρα Νάργες. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Λαουράκη. Κάθισε. Hi. Αχ, τι θυμάμαι τώρα. Τι κάνει, Λαουρά. Ότι με έλεγε ότι είμαι νιάου. Ότι είσαι νιάου. Πριν 4 χρόνια λοιπόν είχαμε κάνει μια εκπομπή. Μιλάγαμε μόνο έτσι. Και τώρα πώς μιλάω. Όπως μιλάς εσύ. Τώρα φαντάζομαι από ό,τι σε είδα ότι έχεις μεγαλώσει. Λιγάκι. Ναι, σε είδα. Όχι τώρα. Ναι. Σε είδα να μιλάς. Ναι. Και πρέπει να σου δώσω συγχαρητήρια για τις αλλαγές που έχεις κάνει. Ποιες αλλαγές λες? Πρώτον, μιλάς καλύτερα ελληνικά. Ευχαριστώ πάρα εμπλουτίζεις πολύ. Εμπλουτίζεις διαρκώς το λεξιλόγιο σου και λες και δύσκολες λέξεις. Ισχύει. Ισχύει. Είμαι υπερήφανη κι εγώ. Αφού τις λέω και κοιτάω γύρω μου και λέω: Το ακούσατε, ξέρεις. Το ακούσατε. Δεύτερον, πας να πάρεις πτυχίο τώρα. Το δεύτερο πτυχίο, ναι. Το δεύτερο. Mm-hmm. Δεν σου φτάνει, ένα θες δύο. Ναι. Γιατί? Για να εξελίσσομαι συνεχώς. Τρίτον, δουλεύεις σαν κανονικός άνθρωπος και δεν ψάχνεις μόνο στην τηλεόραση, τι κάνεις. Ακριβώς. Ε, όλα τα καλά. Και μου είναι λίγο πιο και τέταρτον, φαίνεται μεγάλος λίγο. Είναι του Θεού και κοτόπουλο. Δεν υπέθεσα καθόλου. Έχω μια εμπειρία γενικώς. Ναι. Α, το αναγνώρισες κατευθείαν. Το αναγνώρισες κατευθείαν. Θέλω να πω, η Kate Upton, ας πούμε, δεν την ξέρεις που είναι υπερμοντέλα. Έχει. Οι γυναίκες έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Εσύ γι' αυτό το κάνεις ή γιατί δεν σταματάς να τρως? Δεν μου αρέσει το φαγητό. Έλεγα τις προάλλες. Δεν μασάω, βασικά μασάω. Έλεγα τις προάλλες ότι οι γυναίκες που τους αρέσει το φαγητό, γενικά που τους αρέσει το φαγητό, και είναι αλήθεια πραγματικά, το ξαναδιαπίστωσα, είναι οι γυναίκες που είναι πολύ σεξι. Οι γυναίκες που δεν τρώνε δεν είναι σεξι? Όχι, λένε ότι αυτές που τρώνε είναι πιο. Αυτέ που του αρέσει το πιάτο, αυτέ που πάνε και πιάνουν. Νομίζω γούστα είναι αυτά. Με τη σαλάτα. Είναι γούστα αυτά. Αλλά το γουστάρουν αυτό να βλέπουν γουστα... την άλλη να προσέχει φουλ τη διατροφή τη και να τρώει μόνο μπρόκολο. Έχουμε μια ιστορία. Ναι. Τότε που έκανε την εκπομπή και πήγαινε στι παραλίε με το Λιάγκα που ήσουν, είχε πάει παραλία, κάτι πισίνε, κάτι εκεί άλλα πράγματα. Έχω πάει. Ναι, και είχε δυθεί, α πούμε, ένα στυλάκι το οποίο ήταν περίπου έτσι. Baywatch, α πούμε. Λίγο, ναι. Έκανε λίγο Πάμελα κτλ. Ναι, θα με λένε. Το θυμάσαι. Όλα τα θυμάμαι. Θυμάσαι τη μέρα που ήμουν εγώ με τον Βαγγέλη στην παραλία. Τι εννοείς? Σοβαρά μιλάω. Ήσουν όταν είχε πάει, ήμασταν εκεί. Ναι. Κοίτα. Έχω κρατήσει το βιντεάκι. Σοβαρά μιλάω. Ε. Κοίτα. Δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καθόλου καλά.
Γιατί. Συγχαρητήρια. Το Βαγγέλη γενικά ήταν δύο άντρες με Baywatch. Γιατί ήσουν όμως εσύ ο τυχερός, δεν κατάλαβα. Ήμουν ο τυχερός γιατί μέσω εσύ και με φύλαγες μαζί με την άλλη συνέχεια στο στόμα για να συνέλθω. Και έχεις ένα χαμόγελο να. Ένα χαμόγελο να, κοίταξε. Το ξέχασες εσύ αυτό τη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι μου ξέφυγε. Κόλλησα καλά. Δεν τον είδα τον άνθρωπο, δεν τον το θυμάμαι, κόλλησες. Δεν τον χαιρέτησα. Τι απέσαι που είμαι. Εμένα μου άρεσε εκείνες οι εκπομπές, σε έβλεπα κι εγώ. Σ' άρεσαν τα. Ναι, μου άρεσε το πρωινό. Την εποχή που ήσουν απέναντι. Ήταν μόνο εκείνη τη στιγμή για να πάρω ιδέες. Ναι. Δεν τα έκανες όμως. Όχι, δεν τα έκανα. Προσπάθησα να βρω ένα κορίτσι με προσόντα σαν και εσένα, με φαν σαν και εσένα, με αυτοσαρκασμό σαν και εσένα. Δεν πέτυχα καμία. Έψαξε Γερμανία, Φιλανδία, Σουηδία, τίποτα. Καμία Ελληνοξένη. Σε βλέπω όλη την ώρα. Να, όπου και να μιλήσεις, δηλαδή, έχω βαρεθεί, ας πούμε. Εγώ έκανα κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Νίτρο πριν από 5-6 χρόνια. Και εσύ παντού πας και απολογείσαι, λες και είσαι, ας πούμε, δεν ξέρω, του σκηνιού και του παλουκιού. Έγινε μια φωτογράφηση, κοριτσάκι μου. Ναι. Η οποία ήταν λίγο πιο σεξι. Ήταν λίγο πιο γυμνή, λίγο. Και φαινόταν λιγάκι στήθος. Τότε... Το οποίο ήταν ατύχημα, δεν το είχα καταλάβει. Ναι, τότε όμως, ούτε εμείς το είχαμε. Αλλά τότε δεν ήταν έτσι. Είμαι πιο αδύνατη. Λοιπόν, και φάνηκε αυτό. Και όπου πας και όπου σταθείς, όπως συνέντευξη, ήμουν μικρή και δεν το έκανα. Τι έγινε, ρε, έχεις δει καμιά μεγάλη μοντέλα που να μην το έχει κάνει. Να σου πω κάτι. Καταρχήν δεν είμαι μεγάλη μοντέλα. Θέλω να πω, ακόμα και οι διάσημες το έχουν κάνει. Δεύτερον, δεν ήταν. Όταν πήγα εγώ στη φωτογράφηση τότε, καταρχήν, συγγνώμη, ήταν στην αρχή τότε, δεν ήξερα καν τι είναι καλά-καλά Νίτρο και το κάθε Νίτρο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν ήξερα και πάνω κάτω που πάω. Συγγνώμη, αλλά. Παρακαλώ. Ξέρεις το. Ίσα-ίσα που το είχα ξεφυλίσει. Ξεφυλίσει, τελείως. Όχι, συγγνώμη. Λίγο πριν. Ξέρεις στα ελληνικά. Με μάτια, ξέρεις. Στα ελληνικά ξέρεις τι σημαίνει. Το είχα ξεφυλίσει. Που έλεγε. Δεν σημαίνει ξεφυλίζω. Δηλαδή, όταν κάτι το πάρουμε πολύ και το κάνουμε πολλές φορές. Ναι. Και το έχουμε δει πολλές φορές. Το έχουμε ξεφυλίσει. Είναι σαν να είπες το ανάποδο. Κατάλαβες. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ κι εγώ. Δηλαδή, το σεξ το έχεις ξεφυλίσει. Έλα, συνέχισε. No comments αυτό. Πήγα, αλλά ξέρεις, δεν πήγα με την νοοτροπία ή με τη σκέψη ότι θα πάω τώρα και θα είναι κάτι τελείως σεξι και τα λοιπά. Ναι. Η προηγούμενη φωτογράφηση που έκανα ήταν τότε στο Free, ναι. Η οποία ήταν η πρώτη μου φωτογράφηση και ήταν βγήκε και ανήμερα των γενεθλίων μου κιόλας και ήμουν πάρα πολύ happy, που ήταν με μπαλόνια και ροζ και καρό και τουλάκια και έτσι, ξέρω, καμία σχέση. Οπότε βγαίνει κάτι τελείως κόντρα, δεν είχα σε σκέψη αυτό το πράγμα, ήμουνα 17, μόλις 18 χρονών, δεν είχα αυτό το I'm sexy bitch, ξέρεις, καμία σχέση. Οπότε δεν ήταν κάτι κανονισμένο. Εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης. Ναι, και γιατί απολογείσαι. Δεν απολογούμαι. Ωραίο ήταν, θα σας το δείξω. Δεν όχι. Φτάνει, ειλικρινά. Το έχεις κρατήσει να ή όχι. Σου πω το έχεις κρατήσει ή όχι. Το βλέπω παντού στο ίντερνετ, δεν χρειάζεται. Ναι, εσύ σπίτι σου δεν έχεις τη φωτογραφία, το περιοδικό. Το έχεις κρατήσει. Όχι, δηλαδή. Δεν σ' αρέσει που είσαι κουκλή εκεί. Εντάξει. Μία μέρα δεν θα μπορείς, ξέρεις. Μου φαίνεται περίεργο, γιατί δεν με αναγνωρίζω στο ναι, σύνολο. Παιδάκι, σου μιλάω ειλικρινά. Ναι. Σου μιλάω ειλικρινά. Ναι, δεν με αναγνωρίζεις ναι, αυτό. Ναι, δεν ήταν κάτι το οποίο, παιδάκι μου, ήταν εσχρό. Ήταν θεωρώ, κάτι το εντάξει, ήταν... για την ηλικία. Έλεω. Είναι άλλες κοπέλες που σε αυτή την ηλικία μπορούν να το κάνουν γιατί το αισθάνονται περισσότερο. Εγώ σε εκείνη την ηλικία όχι, δεν το αισθανόμουν. Ναι, τώρα, το αν το έκανα στα 25 μου, ίσως δεν ξέρω, καλά. Δεν στορκίζομαι κιόλας. Φαντάζομαι μετά από τώρα, κάνουμε μία. Όχι. Στο 25 σου. Αυτό το... Άλλη ερώτηση θα έκανα από το... Στη θέση μου. Όχι. Ερώτησε μου κάτι. Εγώ τώρα άλλο θα ρώταγα. Ρώτα. Πόσα πληρώνεις. Αυτό είδες όμως. Είδες πόσα... Άμα έχω να πληρώσω, ρε. Θα πληρώσω διότι αυτό που βλέπω μπροστά μου σήμερα είναι θαύμα της φύσης. Όχι, δεν θέλω να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλωστε αυτή τη στιγμή δεν θα τολμούσα να το κάνω αυτό. Δεν θα τολμούσα, διότι μόλις διάβασα ότι παντρεύεσαι και εγώ με παντρεμένες γυναίκες δεν κάνω ποτέ προτάσεις τέτοιες που μπορώ να φάω και ξύλο από Ολυμπιονίκη. Sorry. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αφού παντρεύεσαι και παντρεύεσαι και παιδί που ξέρει να δέρνει, ας πούμε, μαλάκα με έχεις. Να σου κάνω τέτοια πρόταση. Κοίτα, νευρίασε. Ρε φράου. Για να το λες. Για να το λες. Το διάβασα. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Είσαι δεν ξέρεις. Όχι. 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 Και σήμερα, ξέρεις, εγώ σήμερα είχα φτιαχτεί να μιλήσουμε για γάμο. Αλήθεια. Ναι. Θες να μιλήσουμε για δικό σου γάμο, κάτι, δεν ξέρω. Εγώ χώρισα. Θες να μιλήσουμε γι' αυτό. Μπορεί να πας για επόμενο γάμο. Τρελίσαι, ρε. Δεν θέλεις. Γιατί. Πόσο γάμο με έχεις. Γιατί όχι. Μία φορά, εντάξει.
Μόνο μία φορά. Ναι, ναι, τη μία φορά μονάχα αυτά είναι. Άρα ο κόσμος πρέπει να παντρεύεται μόνο μία φορά. Είσαι σίγουρος? Εξαρτάται την ηλικία που είναι. Στην ηλικία που είναι. Τώρα, άμα βιαστεί και παντρευτεί, είναι ψέμα αυτό που γράφει, παιδάκι μου. Τώρα σοβαρά μιλάω. Δεν παντρεύομαι, όχι. Δεν παντρεύεσαι. Όχι. Καλά κάνει. Ναι. Άμα νομίζει ότι έτσι είναι. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Σήμερα μου κάνει Μέριλιν. Αλήθεια. Με το κραγιόν αυτό και το μαλλί αυτό. Είναι το αγαπημένο μου κραγιόν αυτό. Ναι, είδα, δεν παρέχει έρθει ο άλλο και σε ζωγράφιζε. Σε ζωγράφιζε. Τελευταία φορά λοιπόν είχαμε κάνει και μια άλλη κουβέντα πέρα το νιάου νιάου για την Μπάρμπι. Ναι. Θες να μιλήσουμε για την Barbie ακόμα, γιατί σήμερα μου κάνεις λίγο Barbie με φόρεμα. Είναι πιο comic αυτό, νομίζω. Αυτό είναι πιο comic Barbie, αυτό είναι πιο comic. Δεν ξέρω αν είναι Barbie. Ναι, ναι. Όχι. Αλλά έχουμε συζητήσει ήδη για Barbie. Μετρήσαμε 50. Μετρήσαμε. Ναι. Δεν είπαμε. Δεν έχω πάρει άλλη καινούργια. Δεν έχεις πάρει άλλη καινούργια. Γιατί την Barbie παντρεμένη. Την Barbie παντρεμένη, την Barbie χωρισμένη, την Barbie απ' όλα. Όχι. Έχεις γράψει κάποια πράγματα, νομίζω στο ίντερνετ έγραψες, ότι είσαι ζηλιάρα. Λες ότι τα παίρνεις στο κρανίο. Όταν ο σύντροφός σου γενικά και η σύντροφη των γυναικών κάνουν like σε κάποιες φίλες τους στο Facebook ή στο Instagram. Όχι. Έγραψες 11 σημεία που τα παίρνετε. Ναι, αυτό ήταν πάλι κάτι γενικό. Δεν ήταν απαραίτητα μόνο στο δικό μου. Μα αλήθεια σου μιλάω. Και τις άλλες γράφεις. Να σου πω κάτι. Okay. Δηλαδή, εγώ έχω εδώ ένα κείμενο το οποίο λέει. Τι σκέπτεστε αλήθεια να πατάτε like μπροστά στα μάτια μας στις ημίγενες φωτό των θηλυκών φίλων στο Facebook και το παίζετε αρνάκια! Εδώ βλέπω μία φράου να έχει σηκωθεί τρίχα όρθια και θα πληρώσετε. Εξαρτάται ποιος το κάνει και εξαρτάται. Εννοείται με, με ποιο τρόπο το κάνει αυτό. Μπορεί κάποιος, ναι, οκ. Okay. Εσύ έναν ο φίλος σου μπροστά βλέπει καμία ημίγυμνη φιλενάδα εντός εισαγωγικών που το έχει βάλει. Και κάνει το like απάνω. Εξαρτάται από τι εμπιστοσύνη σου βγάζει και ο άλλος. Ναι, θεωρώ εκείνη τη στιγμή. Νευριάζει ότι κάνει like σε μια γκόμενα όμορφη. Αλήθεια. Όμορφη. Όμορφη και σεξι. Όμορφη κάνω κι εγώ σε όμορφη κοπέλα. Άμα έχει βγάλει άλλη αυτό, αυτό το έχω, γιατί έχει κάνει και μια άλλη δήλωση ότι κάθε γυναίκα κρύβει και μια λεσβία μέσα τη. Αυτό το έχω διαβάσει σε έρευνα, δεν το λέω εγώ. Το έχω διαβάσει σε έρευνα. Το έχεις πει εσύ και κρύβει μέσα. Το έχω διαβάσει σε έρευνα. Έβλεπε πρωινό τώρα, τελικά. Τώρα λοιπόν. Και να μην είδατε τώρα. Είδα τώρα αυτά που έλεγε. Κάθε γυναίκα κρύβει μέσα τη και μια λεσβία, γιατί έχει σκεφτεί μια φορά. Μου λες τώρα ότι κάνεις like και σε ωραίες γυναίκες ή μη γυμνές. Θα με βγάλει και λεσβία τώρα. Δηλαδή πάει να πει ότι κάπου το σκέφτεσαι, αλλά ακόμα δεν έχεις τολμήσει. Έχεις πονηρέψει με τα χρόνια. Είδες στην Ελλάδα τι γίνεται, παιδί μου. Μετά από 8 χρόνια. Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια. Εδώ πέρα έχεις μάθει και ποντιακά να χορεύεις, ας πούμε. Τα ήξερα ήδη. Τα ήξερες ήδη. Ναι. Από Germany. Από Γερμανία, από τα καλοκαίρια όταν ερχόμουν στο χωριό. Δεν είχα τι να κάνω το καλοκαίρι, ξέρεις, όλη την ώρα να παίζεις. Πήγαινα στο σύλλογο και χόρευα. Τώρα σε σκέφτομαι, σε παλιά ελληνική ταινία, ναι. Να είσαι απάνω στα βουνά, να είσαι στο χωριό και να είσαι, ξέρεις, με τα πρόβατα, με τα τέτοια, έτσι, ξανθιά, χάει την κόλφο. Και κοιτάει τρελέ, εδώ. Σε βλέπω. Δηλαδή, να πάω πάνω στο βουνό και να σκάσω πάνω σε μία βοσκοπούλα. Ναι. Σαν και σένα, δηλαδή. Πες μου αυτό το φαινόμενο, εσύ θα έλεγες. Σαν την Ολλανδέζα. Το μικρή Ολλανδέζα, αυτή που κάνει τις γελάδες. Έχω αρμέξει κιόλας, το ξέρεις αυτό. Ναι. Τι πράγμα. Αγελάδα. Όχι κατσίκα. Όχι. Όχι. Αγελάδα. Πώς σου φάνηκε? Είναι λίγο περίπλοκο στην αρχή, αλλά όταν το πιάσει το νόημα είναι αστείο. Έβγαλες γάλα, τα κατάφερες. Έβγαλα, ναι, έβγαλα. Μπράβο. Λάουρα. Πέτρομαι. Μου επιτρέπεις να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα? Ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πάμε. Μπράβο, παιδάκια. Να σου κάνω μια ερώτηση ακόμα. Είπες σε μια στιγμή ότι έχεις κάνει delete σε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί σου κάνανε τίποτα? Έγινε κάτι ανάποδο, κάτι στραβό, κάτι περίεργο? Προφανώς. Τι? Ναι. Διάφορα. Αμάν, δεν μιλάς για τίποτα, παιδάκια. Έγινε, ξέρω, κάτι να κάνεις delete. Κάτι ναι. Κάνει κάτι χοντρό. Ναι. Δεν κάνει, γιατί... Εξαρτάται. Μπορεί να αισθανόμουν ότι είναι... ότι μου κάνουν κακό στο γενικό, να με γεμίζουν με αρνητική ενέργεια, για παράδειγμα, που μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μου είναι σημαντικό να ρέει μέσα μου θετική ενέργεια και θέλω να είμαι καλά και όσο πάει να είμαι ακόμα καλύτερα. Πολλά ψέματα... Από φίλους αυτά, φιλικές... Υποτιθέμενοι φίλοι τελικά. Ναι. Ναι. Ψέματα. Διάφορα. Δεν ξέρεις ότι μια ωραία γυναίκα υφίσταται
καμιά φορά και ένα εντός εισαγωγικών bullying από περίγυρο ή από γυναίκες άλλες ή από άλλα, δεν το ξέρεις? Δεν ξέρω, όχι. Εγώ όμως αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι εδώ στην Ελλάδα μου ήταν λίγο δύσκολο να βρω φίλους πραγματικούς και πόσο μάλλον όταν από τη στιγμή που δεν μεγάλωσα εδώ και δεν έχω ανθρώπους. Και που έγινες γνωστή μέσα από τηλεόραση επίσης. Ναι, και πήγαινα μετά, okay, πήγαινα μετά σχολείο, αλλά ουσιαστικά ξέρεις και με το κοινό είναι λίγο κάπως αυτό. Και δεν είναι έτσι ότι μεγάλωσα με παιδιά μαζί, ξέρεις. Έχω ακόμα τους κολλητούς μου, τους φίλους μου στη Γερμανία για παράδειγμα, δεν τους αφήνω, δεν με αφήνουν. Εδώ, εντάξει, φίλους πια έχω βρει, αλλά είναι λίγοι και καλοί. Σου λείπει η τηλεόραση που δεν κάνεις εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, 2? Μου λείπει αυτό το δημιουργικό κομμάτι. Αυτό. Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν σ' άρεσε να βλέπεις και τη μάπα στο γυαλί. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, να σε βλέπεις τέλος πάντων. Είναι... Δεν το κάνω απαραίτητα για να βλέπω τη μάπα μου στο γυαλί, όπως λες. Λοιπόν, σου είπανε κάτι το οποίο δεν σου άρεσε. Να κάνεις τηλεόραση. Κάτι που δεν σου άρεσε ή κάτι που δεν σου πήγαινε. Έχω γίνει λίγο πιο επιλεκτική. Αυτή τη στιγμή να σου δώσω μια συμβουλή, παιδάκι μου. Πες. Οι γυναίκες που κάνουν τηλεόραση, mm-hmm. αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι καλές σε ένα πράγμα. Σε τι? Να μπορούν να πουλάνε προϊόντα. Δηλαδή, δεν έχεις δει 100 εκπομπές, όλες οι γυναικείες εκπομπές πουλάνε προϊόντα. Ναι. Εσύ θα μπορούσες να πουλήσεις προϊόντα, καταρχήν. Ναι. Έχεις την ικανότητα να πουλήσεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, αυτό το ποτήρι νερό. Έχεις, ας πούμε, για να δοκιμάσουμε, να δούμε αν εσύ καταφέρνεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Ξέρω κι εγώ, εγώ θέλω να κάνω. Έχεις το μπλα-μπλα, το έχεις τέλος πάντων. Πες αν μου. Έχω την έπνευση εκείνη τη στιγμή, όχι, έχω μάθει καλά το πράγμα. Πάμε να δούμε αν αξίζει λοιπόν να το κάνεις αυτό. Πολύτρια θα με κάνεις τώρα. Όχι, θα σε κάνω τηλεστάρ. Στάρ της τηλεόρασης, η οποία στάρ της τηλεόρασης, ναι. θα της δώσω ένα προϊόν να το πουλήσει. Αυτές οι δοκιμασίες σου πια. Θα μιλήσεις, μα όχι, θα μιλήσεις να δούμε πόσο ικανή είσαι, γιατί του χρόνου θα πάρεις μια μεγάλη εκπομπή αν τα καταφέρεις σήμερα. Α, λέμε εντάξει. Τώρα. Εντάξει. Έλατε, χιούμορ. Μου δίνεις εσύ αυτή έχεις. Την ευκαιρία δηλαδή. Χιούμορ έχεις. Ναι. Κάτσε να το μείνει ανάποδα και το δεις. Λοιπόν, όχι, δεν το βλέπω. Δεν έλα από πίσω. Τι είναι έλα αυτό, καλέ. Έλα από πίσω. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι οικογενειακό, βρίσκεται παντού. Ναι. Το κοινό βλέπει τι είναι. Εγώ δεν το βλέπω. Εσύ δεν το βλέπεις. Εγώ λέω πόσο τέλειο είναι. Και λες εσύ. Αφού δεν το ξέρω το πρώην, πώς τι... θα το πουλήσω. Πούλα ρε παιδάκι, πέρα πουλάμε και οτιδήποτε βρούμε να τα καταφέρουμε, ας πούμε. Έλα, πάμε. Αγαπητοί τηλεθεατές. Έτσι, έτσι, μ' άρεσε αυτό. Και το νιάω μαζί. Τι σας έχω, δεν θα πιστέψετε στα μάτια σας. Είναι λοιπόν αυτό το πανέξυπνο προϊόν, πιο έξυπνο το έξυπνο, το οποίο χωρίς αυτό στη ζωή σας δεν θα πάτε πουθενά. Με το που το γνωρίσετε θα καταλάβετε πόσο κενό έχετε. Ειδικά αυτό. Τι είναι, παιδιά! Γελάτε περίεργα! Συνέχισε, το πας καλά. Το χρησιμοποιείς. Πες ότι το χρησιμοποιείς. Εγώ, για παράδειγμα, από τότε που το γνώρισα και το χρησιμοποιώ. Γελάτε περίεργα και δεν μου άρεσε αυτό. Μυρίζει ωραία. Έχει καλή γεύση. Εγώ όταν το βάζω στο πρόσωπό μου, αισθάνομαι κατευθείαν ένα τέντομα. Και το αποτέλεσμα φαίνεται κατευθείαν την επόμενη μέρα. Και αν θέλω, κατεβαίνω και λίγο κάτω στον ντεκολτέ μου. Αλλά και παρακάτω. Και παρακάτω, συνέχισε. Είναι δονητής. Και παρακάτω. Συνέχισε. Σε φοβάμαι, φαντάζομαι πόσο... Λες παρακάτω στο στήθος, ναι, παρακάτω μέχρι το στήθος. Αν θέλετε και στις δύσκολες περιοχές, επίσης... Αυτές κυρίως. Το βρήκα. Κρέμα είναι. Ένα χειροκρότημα για την κρέμα. Μέσα είσαι. Πες το τώρα λοιπόν. Κάνε ένα γρήγορο. Αγαπητοί τηλεθεατές. Αυτό το έξυπνο προϊόν, το πανέξυπνο ρολό. Για το πρόσωπό σου πες μου πώς το χρησιμοποιείς. Υγείας. Στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο το χρησιμοποιείς. Σε ρολό για να φτιάξει το πρόσωπο. Κάτσε κάτω γρήγορα. Κάτσε κάτω γρήγορα. Είσαι τρελός. Γιατί... Ναι μου. Πρέπει να έχεις ανέδεια.
Ανέδεια, δεν τη θυμάμαι αυτή τη λέξη, μου την έχουν πει. Ανέδεια. Μου. Δηλαδή πρέπει να μην λαμβάνει υπόψη ότι αντιδράσει το ένα το άλλο, με κοιτά. Εσύ πρέπει να πα εκεί να πουλήσει αυτό. Άγνοια κινδύνου και τα λοιπά. Πουλάς. Το είχα αυτό... πάρα πολύ όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, να ξέρει. Γιατί την άγνοια κινδύνου. Δεν ήξερα που πήγα. Α, την άγνοια κινδύνου. Νόμιζα το χαρτί του παλιού. Το έχουμε και σήμερα, να ξέρει. Όπω οι πάντε. Αυτή τη στιγμή κάνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο κάθε Σαββατοκυριακό. Ναι. Love Radio, 95,5, ναι, με τον Χρήστο Κούτρα. Και τώρα είμαστε στην προετοιμασία για το Party OK, θα έρθεις. Θα έρθω. Γιατί κάνω follow-up αυτή τη στιγμή. Θα έρθω, αυτό. θα έρθω. Συνοδεύεστε. Τώρα θα πήγαινα σε πάρτι, δηλαδή, μόνος μου, φαντάζεσαι. Εσύ, όχι, δηλαδή, μόνος σου, εντάξει, εννοείται. Εσύ, άμα είσαι παντρεμένη με έναν τυχαίο άνθρωπο, τέλος πάντων. Και σου πει, σήμερα εγώ θα πάω στο πάρτι. Ναι. Του OK. Ναι. Ποιοι θα είναι στο πάρτι του OK, όλοι οι ηθοποιοί, όλες οι τραγουδίστρες και όλα τα μοντέλα. Ναι. Τι θα του λέγες. Εντάξει, πήγαινε. Δεν του λέγεις να πας μαζί. Όχι. Αν ήταν να πάω, θα πήγαινα κι εγώ. Αν δεν θέλω να πάω, δεν θα πάω. Τελικά είσαι ζηλιάρη, δεν είσαι. Γιατί όσο το έλεγα πριν με αφορμή τα likes. Στην ουσία όχι, δεν είμαι. Αλλά εάν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, ο οποίος μου δίνει 1,000 αφορμές, και μπαίνει σε αυτό το χαζοπαιχνίδι, το να τσιγκλάει και θέλω να προσπαθήσουν να σε κάνουν να ζηλεύεις κτλ. Δεν ουσιαστικά... Με νευριάζει, με ενοχλεί, το θεωρώ χαζό, το θεωρώ παιδικό τελείως. Τα έχω ξεπεράσει αυτά δηλαδή. Απλά σου κάνει τη ζωή χειρότερη. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Πάρα πολύ απλό. Και το άλλο το κομμάτι το οποίο έγραφε, θα σου το κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είσαι αυτή τη αγκαλίτσα πριν και μετά που λες όλη την ώρα αγκαλίτσα. Και όσο δεν παίρνουμε αγκαλιά, τόσο μας τα πρίζεται. Είσαι η αγκαλίτσα. Ο αγκαλίτσα και η αγκαλίτσα. Τρελαίνομαι. Είσαι τη αγκαλίτσα. Ναι. Σου φαίνεται. Ενδιαφέρον. Το ξέρω, μωρό μου. Εκείνο που σου εύχομαι εγώ είναι του χρόνου να κάνεις παραπάνω ραδιόφωνο, να γυρίσεις την τηλεόραση, να κάνεις marketing και τι άλλο. Αυτά νομίζω. Και να πάρω το πτυχίο μου. Και να πάρεις το πτυχίο με άριστα όμως. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Πέτρο.